Άρτεμι, θα γυρίσει εδώ να μα πει μια καλημέρα. Κλείσει. Η αδελφή τη είναι εδώ. Πώ σε λένε, Ιωάννα. Ιωάννα, και πόσο χρονών είσαι, 8. 8 χρονών. Δίπλα ο φίλο μα, νομίζω. Είναι... Δημήτρης. Ο Δημήτρης. Και πόσο χρονών είσαι, 7. 8. 7 ή 8. Εκεί ανάμεσα. 6. Κοίτα, τα αγόρια παραπάνω, δεν πειράζει. Εδώ οι φίλοι μου στην αγωνία. Ένα φαινόμενο το οποίο θα έρθει μόνο του ή δεν θα έρθει μόνο του. Αυτό είναι μέρος μιας συνολικής. Και η έκφραση random violence είναι αμερικάνικη, δεν είναι πειρά. Αμόκ, βρε παιδί μου, το πιάνει κάποιον αμόκ. Χωρίς στόχο, δεν υπάρχει. Ο οποίος βρέθηκε με δύο όπλα, 80 σφαίρες. Το 80 σφαίρες εμένα πραγματικά με ένα τρίχιαζε. Δηλαδή πήγαινε για μεγάλο μαγελιό. Το που τα βρήκε είναι επίσης ένα μεγάλο θέμα. Πού τα βρήκε όλα αυτά, δηλαδή. Εγώ, άμα θέλω να βρω ένα όπλο. Συζητήσει στο ραδιόφωνο και λέγανε, μα είναι πολύ εύκολο να βρει. Και να ζει σε ροζ σύννεφο για να αναρωτηθεί το 2009 πού βρήκε. Ένας νεαρός πιτσιρικάς όπλο. Πρέπει να είναι πολύ αθώο άτομο. Συγγνώμη, βρε παιδιά. Κοινό εννιάρι όπλο λοιπόν βρήκε από αυτά τα οποία. Δύο, με συγχωρείτε κιόλας. Που κοινά. Από αυτήν την Αθήνα και τα οποία πουλούνται όπως πουλούνται τα μαρούλια αυτή την εποχή που παίζει και η Άνοιξη. Παίζει και η Άνοιξη. Α, μην ξεχνάμε και τα πιάτσικα που γίνανε τώρα το Δεκέμβριο που είχαν παραβιαστεί πολλά καταστήματα που πουλούσαν τέτοια όπλα, το οποίο σημαίνει ακόμα περισσότερη τροφοδοσία στην αγορά. Εγώ απλώς το λέω με την έννοια ότι εδώ και πολύ καιρό όμως. Όχι, ρε, εδώ και αρκετές μέρες, αρκετές εβδομάδες μπορώ να σας πω. Φυσικά η κυρία Παλαιστίνη, η οποία είναι σήμερα μαζί μου, δεν είναι δυνατόν και εμείς επίσης να μην με έναν τρόπο που μπορεί να είναι λάθος η λέξη, επιστρατεύονται. Για εκείνη η εκκλησία του 1400, όπως καταλαβαίνετε. Είναι τόσο μεγάλη η ζωή. Είναι στη Λάκουιλα, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά στη Λάκουιλα. Είναι την πρωτεύουσα. Ακριβώς, ακριβώς. Το επόμενο κομμάτι που ζει στην Ελλάδα, τις αντιδράσεις του ελληνικού λαού. Ναι. Της Αττικής είχα ακούσει συγκεκριμένα, έχουν πάρει και πρωτοβουλίες όπου μόνο στρωμάτων κτλ. Επίσης έχουν επικοινωνήσει μαζί σας, φαντάζομαι. Να σας πω, να σας πω ότι εδώ στην Αττίνα υπάρχει ένα σύλλογο, ΣΕΠΗ το λένε, που είναι λοιπόν, μερικοί μου λέγανε είμαι διατεθειμένο να τώρα η αλήθεια, τώρα δεν θέλω να κάνω διαφήμιση στην Ελλάδα, είναι μια αλήθεια. Παλάω τη γλώσσα μας. Λοιπόν, που κρατάει, παρά τα όποια ιστορικά παρατράγουδα, δεν ξέρω και στο τελικά πώς θα λένε. Λοιπόν, έλα. Παρακαντάδα. Παρακαντάδα. Παρακαντσόνι. Λοιπόν. Ναι, αλλά μέρος μεγάλο, πολύ σημαντικό της ιταλικής κουλτούρας και ακριβώς με αυτή την αφορμή το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο φιλοξενεί αυτή την εξαιρετική έκθεση. Ναι. Είναι τα υψηλής ραπτικής από το 1950 έως το 2000, όπως είπε και η Ρίκα. Η έκθεση με ενδύματα και αξεσουάρ σύμβολα που πραγματικά προκάλεσαν επανάσταση στη μόδα. Οι συνεργάτες έχουν κάνει ένα πανέμορφο βίντεο. Για το η ιστορία δική σου, η ιστορία. Αυτού λένε όνοντα και αγγελίε. Λένε διάφορα. Πριν να βγω, εντάξει, δεν μου αρέσει να πω τι κάνω, τι σκέφτομαι, τι. Όχι, σίγουρα όλοι οι πυγμάχοι, όλοι οι αθλητές προσεύχονται πριν βγουν στη. Πάντως μπαίνεις σε κακό. Κάτσε παιδί μου, είναι κακό παιδί. Ποιο θέλει. Να καλέσουμε κανέναν αθλητή σαν και σένα. Που έχει προχωρήσει στη ζωή του και είναι παράδειγμα και στη ζωή του και στον αθλητισμό. Η αλήθεια είναι ότι όταν τον. Του καπνού, που είναι το έργο. Έφαγε πολλές και κάπου. Κοινωνική προσωπικότητα. Αλλά όχι τόσο όσο. Γιατί ήθελαν πλέον να τον βγάλουν από τα σαλόνια. Εγώ πάντως έχω την εντύπωση ότι. Στο σύνολο. Είναι καταπληκτικές και έχουμε συναντήσει δεκάδες τέτοια μαγαζιά στην Ελλάδα που αυτή τη στιγμή κάνουν καταπληκτική προσπάθεια. Βρίσκουν παραγωγούς, ελέγχουν την ποιότητα. Παιδιά, επειδή δεν είμαι και χτεσινό αυγό, το παραδοσιακό ελληνικό μπακάλικο, αν το είχε κάνει ένας άνθρωπος με φιλιά, εξαιρετική εκδοχή. Ο μάστορας έχει βάλει τη χερούκλα την ιδρωμένη.
στενές και πολλαπλές σχέσεις. Έτσι όπως το κάνεις τη γύρα. Κυρίως από συνεταιρισμούς και μικρούς παραγωγούς. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ότι το παντοπολείο με τα δύο. Η ουσία, δηλαδή, μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου η φιλοξενία ήταν παρά. Μαγειρεύει καλά. Και αν δεν συμβουλευτούμε για τους πελάτες. Εγώ νομίζω ότι κάπου. Για την προσφορά που μας κάνατε μόνο. Όχι, δεν πρέπει να τα πάρει πίσω. Για παιχνίδια. Και αν υπάρχουν μόδες και τάσεις στα παιχνίδια, μια από τις τελευταίες είναι αυτά που λένε ήρεμα παιχνίδια, ήπια παιχνίδια. Δημιουργικά. Δημιουργικά, οικολογικά. Κύριε Γόγο, κάνουμε τη δουλειά. Αποκαλύψουμε ακόμα τι είναι υπέροχες ανθοδέσμες που μας έφερε ο κύριος Γόγος. Θα σας τη δείξουμε σε λίγη ώρα που θα τελειώσει η εκπομπή. Έχουν εκπληξούλα. Θα μας μιλήσει όμως για καινούργιες τάσεις στα παιχνίδια. Καθερίμενε. 8. Είδωλο, ανδεστραμμένο είδωλο. Τι τους μαθαίνει. Τι